Έχουν άραγε την ικανότητα τα κατοικίδια μας ζώα να μας αγαπούν πραγματικά? Αν είστε από εκείνους που πιστεύουν ότι τα ζώα δεν έχουν συναισθήματα, βρίσκεστε στο κατάλληλο βίντεο για να αλλάξετε γνώμη. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το πόσο οδυνηρό μπορεί να είναι το πένθος μετά το θάνατο ενός κατοικιδίου ζώου. Όταν έχουμε περάσει τόσο πολύ χρόνο μαζί, είναι φυσικό να θρυνούμε. Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που θα θρυνούσαμε αν πέθανε ένα ανθρώπινο μέλος της οικογένειάς μας. Γι' αυτό όμως λειτουργεί και αντίστροφα, όταν ένα ζώο χάνει τον αγαπημένο του ιδιοκτήτη. Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 σπαρακτικούς αποχαιρετισμούς μεταξύ κατοικιδίων ζώων και των ιδιοκτητών τους. Ο 33χρονος άνδρας Ryan Jessen νόμιζε ότι είχε απλώς μια ημικρανία, αλλά αποδείχτηκε χειρότερη από ό,τι θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί. Διαγνώστηκε με κοιλιακή εγκεφαλική αιμορραγία και γρήγορα έπεσε σε κόμμα, από το οποίο δεν θα ξυπνούσε ποτέ. Οι γιατροί πιστεύουν ότι αυτή η αιμορραγία προκλήθηκε από υψηλή αρτηριακή πίεση και υπάρχουν εικασίες ότι η συχνή κατανάλωση ενεργειακών ποτών μπορεί να συνέβαλε. Ενώ η οικογένειά του συγκεντρώθηκε γύρω από το κρεβάτι του νοσοκομείου για να τον αποχαιρετήσει, συνειδητοποίησαν ότι τους έλειπε κάποιος. Ο καλύτερος φίλος και αφοσιωμένος σκύλος του Ryan, η Molly. Ευτυχώς το νοσοκομείο συμφώνησε να επιτρέψει στην οικογένεια Jessen να φέρει τον σκύλο μέσα για να αποχαιρετήσει τον φίλο του για τελευταία φορά. Όπως είπε η αδερφή του Ryan, Michelle, σε μια ανάρτησή της στο Facebook, «Αν γνωρίζατε τον αδελφό μου, αγαπούσε πραγματικά το γλυκό του σκυλί. Ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει για να ξέρει η Molly γιατί ο άνθρωπός της δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι». Ο Ryan πέθανε μερικές μέρες μετά από την επίσκεψη του σκύλου. Αν και ο θάνατος του Ryan σε μια τόσο νεαρή ηλικία ήταν τραγικός για την οικογένειά του, παρηγορήθηκαν γνωρίζοντας ότι ενώ έχασε τη ζωή του, έσωσε μια άλλη, καθώς μέσω του προγράμματος δωρητών οργάνων έδωσε την καρδιά του σε ένα 17χρονο αγόρι που είχε πρόβλημα στην Καλιφόρνια. Όσο για το σκύλο του νεαρού, η αδερφή του διαβεβαίωσε όλους ότι η Molly θα παραμείνει στην οικογένεια. Αυτή είναι η συγκινητική στιγμή που μια καμιλοπάρδαλη αποχαιρέτησε με θλίψη έναν ετοιμοθάνατο εργάτη που είχε περάσει όλη του την ενήλικη ζωή καθαρίζοντας τον περίβολο του ζώου σε έναν Ολλανδικό ζωολογικό κήπο. Ο 54χρονος εργάτης συντήρησης, ο οποίος έπασχε από καρκίνο στο τελικό στάδιο, ζήτησε να τον μεταφέρουμε το τροχύλατο όχημα στον περίβολο της Καμιλοπάρδαλης στον ζωολογικό κήπο. Μία από αυτές πλησίασε τότε τον άνδρα, που το όνομά του ήταν Μάριο, και του έδωσε ένα τρυφερό φιλί για να τον αποχαιρετήσει. Αυτά τα ζώα τον αναγνώρισαν και ένιωσαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για εκείνον, δήλωσε ο ιδρυτής του ιδρύματος το οποίο μετέφερε τον Μάριο στο ζωολογικό κήπο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Εκείνος έλαμψε από χαρά μέσα στον πόνο του. Η Τερέζα και ο Μάικ Μωρίνι ανέλαβαν ένα σκυλί με το όνομα Ντίτα, το οποίο ανήκε στη μητέρα της Τερέζα, που πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κάθε φορά που η οικογένεια επισκέπτεται το νεκροταφείο, η πεντάχρονη σκυλίτσα φαίνεται να ξέρει σε ποιον τάφο είναι θαμμένη η καλύτερη φίλη της και στη συνέχεια αρνείται να φύγει. Σύμφωνα με την Τερέζα, η Ντίτα και η μητέρα της ήταν αχώριστες. Όπου πήγαινε η μητέρα της, η Ντίτα ακολουθούσε. Μάλιστα, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν στο νοσοκομείο, είχαν βάλει στα κρυφά την Ντίτα μέσα για να αποχαιρετήσει τη γυναίκα. Τόσους μήνες μετά το θάνατο της ηλικιωμένης, κάθε φορά που η Τερέζα επισκέπτεται τον τάφο της μητέρας της, φροντίζει να παίρνει την Ντίτα μαζί της και εκείνη κάθε φορά τρέχει στο σωστό τάφο και κάθε φορά αρνείται να φύγει. Πιστή μέχρι το τέλος. Ο σκύλος με το όνομα Σέζουρ έχασε τον ιδιοκτήτη του τον Ιανουάριο του 2017. Αφού υπήρξαν πιστοί σύντροφοι για 2 χρόνια, ο 79χρονος Μεχμέτ πέθανε. Ο πιστός σκύλος ήταν εντελώς συντετριμμένος. Όταν ο πατέρας μου βρισκόταν στο νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες του, ο Σέζουρ σταμάτησε να τρώει, δήλωσε ο γιος του. Όταν η σωρός του Μεχμέτ μεταφέρθηκε στο σπίτι από το νοσοκομείο, ο πιστός του σκύλος καθόταν δίπλα του όλη την ώρα, αρνούμενος να κουνηθεί. Μάλιστα, πρωτοστάθησε κατά τη διάρκεια της νεκρικής πομπής στο δρόμο προς το νεκροταφείο. Ο σκύλος καθόταν δίπλα στο φέρετρο με σκυμμένο το κεφάλι καθ' όλη τη διάρκεια της ταφής. Κανείς δεν μπορούσε να τον αγγίξει μέχρι να μεταφερθεί ο νεκρός στον τάφο και να ταφεί. Ο σκύλος παρακολουθούσε επίσης και όταν τον κατέβασαν στο έδαφος. Μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη του, ο Σέζουρ έζησε με τον Αλή, το γιο του. Αλλά ήταν φανερό ότι εξακολουθούσε να του λείπει ο αγαπημένος του ιδιοκτήτης. Αυτό που έγινε μετά ήταν ότι ο σκύλος το έσκαγε από το σπίτι κάθε μέρα, ενώ ο Αλή ήταν στη δουλειά. Μια μέρα αποφάσισε να μείνει στο σπίτι για να ακολουθήσει το σκύλο και να δει που πήγαινε. Επισκεπτόταν κάθε μέρα τον τάφο του παλιού του ιδιοκτήτη.
Οι άνθρωποι που εργάζονται στο νεκροταφείο λένε ότι τον βλέπουν κάθε πρωί να πηγαίνει στον τάφο του παλιού του ιδιοκτήτη. Κανείς δεν ξέρει πότε ο σκύλος ασυνέλθει από το πένθος του. Ο Αλή συνεχίζει φυσικά να τον φροντίζει. Ο Ζεύς, ένας γερμανικός ποιμενικός, τιμήθηκε σε μια μεγάλη πομπή στο Connecticut προτού θανατωθεί λόγω μιας σοβαρής εκφυλιστικής διαταραχής του ισχύου και της φθήνουσας υγείας του. Στα 8 χρόνια της καριέρας του στο σώμα, ο Ζεύς βοήθησε σε περισσότερες από 250 συλλήψεις ναρκωτικών και βοήθησε επίσης τους αστυνομικούς να εντοπίσουν 50 αγνοούμενα ή καταζητούμενα άτομα. Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών για την οποία ήταν υπεύθυνος για την κατάσχεση ήταν 10 κιλά μαριχουάνα στο 2006, όταν εντάχθηκε στο σώμα και συνεργάστηκε με τον αστυνομικό Μούρεϊ, με τον οποίο συνέχισε να διαμένει και μετά τη συνταξιοδότησή του. Μετά τον ειδικό φόρο τιμής, το αστυνομικό τμήμα έγραψε το τελευταίο αντίο. «Ζεύς, με δάκρυα στα μάτια πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε», έγραψαν. «Ήσουν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και έκανες μόνο σπουδαία πράγματα. Φορούσες το σήμα της αστυνομίας με σεβασμό, υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστούμε που μας κρατούσες όλους ασφαλείς όλα αυτά τα χρόνια. Θα μας λείψεις, αλλά δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μας». Ο βετεράνος του Βιετνάμ Ρομπέρτο Γκονζάλες δεν είχε πολύ χρόνο μπροστά του. Γι' αυτό επέλεξε να περάσει μερικές από τις πολύτιμες τελευταίες στιγμές του με δύο αγαπημένους φίλους, τα άλογά του, τον Ρίγκο και τον Σούγκαρ. Οι τρεις τους μοιράστηκαν μια συναισθηματική επανένωση έξω από το νοσοκομείο του Τέξας. Παρά την παράλυσή του, ο Γκονζάλες ζούσε από το πάθος του για τα άλογα και ήταν ένας από τους μοναδικούς εγγεγραμμένους εκπαιδευτές αλόγων στο Τέξας που ήταν ανάπηρος. Τα άλογα ήταν η ζωή του. Εκπαίδευε και έκτρεφε άλογα 30 με 40 χρόνια. Ο Γκονζάλες πυροβολήθηκε και έμεινε παράλυτος ενώ πολεμούσε στο Βιετνάμ. Σε μια επίσκεψή του στο νοσοκομείο για ένα τραύμα στην πλάτη, ανακάλυψε ότι είχε επίσης αναπτύξει προβλήματα με το σηκώτη του και ότι τα νεφρά του είχαν αρχίσει να καταραίουν. Έτσι, η τελευταία του επιθυμία ήταν να αποχαιρετήσει αυτούς που αγαπούσε. Όταν τα άλογα τον πλησίασαν, άνοιξε πραγματικά τα μάτια του. Αυτά τα δύο άλογα κατάφεραν να προσφέρουν παρηγοριά στον άνδρα που ζούσε τις τελευταίες του στιγμές. Εδώ βλέπουμε τον Ντίζελ και τον ιδιοκτήτη του. Εδώ και μήνες υπέφερε από μια τρομερή ασθένεια. Η ευθανασία του Pitbull ήταν η μόνη επιλογή. Τον είχε διασώσει πριν 14,5 χρόνια, αλλά ο καρκίνος των οστών που είχε εξαπλωθεί σε όλο το σώμα δεν επρόκειτο να γιατρευτεί. Σε αυτό το κλιπάκι βλέπουμε πώς αποχαιρετά τον σκύλο ο άνδρας, ενώ ο σκύλος φαίνεται σαν να καταλάβαινε όλα όσα συνέβαιναν και ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα έβλεπε τον άνδρα. Η 49χρονη Λίζα Μπιτς αντιμετώπιζε εδώ και πολλά χρόνια τον καρκίνο. Σε μια προσπάθεια να φτιάξει το κέφι της μητέρας της, η Αμάντα αποφάσισε να φέρει το αγαπημένο της άλογο, τον Τζέικ, για να τη δει. Έκανε πολλά τηλεφωνήματα και έλαβε βοήθεια από μια ομάδα διάσωσης για να μεταφέρει το άλογο στο νοσοκομείο. Τα κατάφεραν και η στιγμή ήταν συγκινητική. Με τον Τζέικ να πηγαίνει μέχρι την είσοδο του νοσοκομείου. Το πρόσωπο της γυναίκας που ζούσε τις τελευταίες της στιγμές φωτίστηκε από τόση χαρά και ενθουσιασμό. Μπορούμε να δούμε ότι και ο Τζέικ ήταν τόσο χαρούμενος και ξαφνικά όλοι ξέσπασαν σε δάκρυα. Μπορούσες να νιώσεις πόση χαρά της έδινε το γεγονός ότι έβλεπε ξανά το άλογό της, δήλωσε η κόρη της. Ο δεσμός μεταξύ ενός αλόγου και του ιδιοκτήτη του είναι σπουδαίος. Εκατοντάδες άνθρωποι στο Μίσιγκαν συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν και να αποχαιρετήσουν με δάκρυα ένα σκυλί που έπασχε από καρκίνο και υπηρέτησε τρεις φορές στο Αφγανιστάν με τους πεζοναύτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Σένα, το μαύρο λαμπραντόρ, έλαβε τον αποχαιρετισμό ενός ήρωα, προτού του γίνει ευθανασία. Ήταν ανιχνευτής βομβών για τους πεζοναύτες μέχρι την απόσυρσή του το 2014. Στη συνέχεια έγινε σκύλος υπηρεσίας για τον υπολοχαγό Τζεφ Ντε Γιάνγκ, τον πρώτο σύντροφο του Σένα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Σένα διαγνώστηκε με καρκίνο τον οστό σε τελικό στάδιο. Ο Ντε Γιάνγκ οργάνωσε τη γιορτή για τον σκύλο. Είπε ότι ήθελε να κάνει μια τελευταία βόλτα με τον σκύλο του σε ένα ακάλυπτο τζιπ πριν τον θανατώσουν. Ο 10χρονος Σένα δέχτηκε τον αποχαιρετισμό ενός ήρωα,
Ο Ντε Γιάνγκ είπε ότι μετέφερε τον Σένα σε ποτάμια και έριξε το σώμα του πάνω του ενώ βρισκόταν κάτω από σφοδρά πυρά των Ταλιμπάν. Ο Σένα κρατούσε το σώμα του Ντε Γιάνγκ ζεστό τις κρύες νύχτες της ερήμου και τον παρηγορούσε όταν έχασε 7 φίλους μέσα σε 3 εβδομάδες. Τα ζώα έχουν έναν απίστευτο τρόπο να γνωρίζουν. Είναι σαν να καταλαβαίνουν ότι ο αγαπημένος ιδιοκτήτης έχει φύγει από τη ζωή. Για το άλογο με το όνομα Σερένο, αυτή η ανακάλυψη ήταν αρκετά σπαρακτική. Ο Σερένο με τον ιδιοκτήτη του είχαν μια σχέση που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Αυτός ο δεσμός επιβεβαιώθηκε όταν ο Λίμα, ο ιδιοκτήτης του Σερένο, έχασε τραγικά τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα στη Βραζιλία. Οι συντετριμμένοι φίλοι και η οικογένειά του οργάνωσαν γρήγορα μια νεκρική πομπή, αλλά ο αδελφός του Λίμα ήξερε ότι κάτι έλειπε. Στη ζωή ο Λίμα και ο Σερένο ήταν αχώριστοι και ο αδερφός του, ο Γουάντο, ήξερε ότι ο Σερένο δεν έπρεπε να χάσει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που του χάρισε μια τόσο όμορφη ζωή. Αυτό που συνέβη ήταν συγκλονιστικά συγκινητικό. Όταν το φέρετρο του Λίμα έφτασε στην κηδεία, ο Σερένο φάνηκε να συνειδητοποιεί τι είχε συμβεί χωρίς να το πούν. Άρχισε να περπατάει γύρω από το φέρετρο, μυρίζοντάς το και στη συνέχεια άφησε έναν ήχο θρήνου πριν ακουμπήσει το κεφάλι του στο φέρετρο, ενώ η στιγμή ήταν από μόνη της παρακτική. Ο Σερένο πέρασε όλη τη διαδρομή προς το νεκροταφείο κλαψουρίζοντας και χτυπώντας με τις οπλές του το έδαφος. Είναι φανερό ότι η απώλεια του φίλου του ήταν κάτι δύσκολο για αυτό το πανέμορφο ζώο. Το θλιμμένο άλογο έμεινε με την οικογένεια του Γουάντο, καθώς ο ίδιος υποσχέθηκε να προσφέρει στο Σερένο ένα σπίτι αγάπης. Όλα όσα είδαμε σε αυτό το βίντεο δείχνουν ότι εκτός από τους ανθρώπους, θρηνούν και τα ζώα για τους ιδιοκτήτες τους. Έχετε εσείς να μας διηγηθείτε κάποια προσωπική σας ιστορία με κάποιο κατοικίδιό σας? Δικά μου λόγια έχουν κάτι από το κύμα που παλεύει. Δες τα χέρια μου πως κάνουν, δες ψηλά τις λέξεις φτάνουν. Τα δικά μου λόγια, τα δικά μου. Έλα καλό μου, δεν σου κάνει τίποτα. Μα έτσι κάνουν τα πάνε για μανικιούρ. Ναι, ακριβώς. Τι σου κάνουν, καλέ. Notte giorno di torno trato, delle belle che mangio a riposo. Ma ci sento, ma ci... Oh, Caturizzi!